Ομοσπονδίων Συλλόγων Ελλήνων Ποδίων στην Ευρώπη. Δείτε όμως, φίλες και φίλοι, ένα δικό μας άνθρωπο, τον κοσμονάυτη μας, τον Γραμματικόπουλο, σε ένα μικρό βίντεο. Είστε μια νεολαία που δεν συμβιωθίζεται, μια νεολαία με όραμα που επιμένει, που παλεύει. Έχετε στόχους, αλλά και υπόβαθρο για να το στηρίξετε. Δημιουργήστε το περιβάλλον εκείνο που θα φέρει κι άλλους νέους εδώ σε αυτήν την τόσο μεγάλη αγκαλιά. Δημιουργήστε ένα υγιές περιβάλλον και εκείνη τη μαγική ατμόσφαιρα που όλοι θα θέλουν να συμμετέχουν. Το οφείλουμε στην ιστορία μας, το οφείλουμε στους προγόνους μας, το οφείλουμε στην Ελλάδα και στον Πόντο. Ελάτε παιδιά, χορέψτε, τραγουδήστε μαζί μας.
Υποδιακή νεολαία της Ευρώπης, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Πάμε μαζί τα χέρια ψηλά για το πόντρο, παιδιά. Σήμερα ο Ποντιακός Εθνισμός Ενωμένος δίνει το μήνυμα. Το μήνυμα ότι είναι εδώ. Κάθε φορεσιά είναι μια μνήμη. Κάθε κεφαλοδέσιμο είναι ένα δάκρυ των νεκρών μας, το οποίο οι νέοι μας δεν θα αφήσουν αχαφιάτικα στον ιστορικό ρου. Είναι τα παιδιά της ξεκτσιάς, τα παιδιά της δεύτερης και τρίτης γενιάς, που είναι Έλληνες, αλλά είναι και ποντιακής καταγωγής. Είναι τα παιδιά της Ελλάδας.
Στο σημείο αυτό όμως θα παρακαλέσω τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας, τον κύριο Πεχλιβαλίδη Χρήστο, να έρθει στο βήμα. Thank you.
οντιοθεραπεία. Αγαπητά αδέρφια, πόντι όλης της Ευρώπης, αγαπητή νεολαία, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε στο 37ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών στην πόλη του Βούπερταλ. Αξιότιμη κυρία Παπακοσταντίνου, Γενική Πρόξενος του Ελληνικού Προξενείου στην πόλη Ντίσσελντορφ. Σεβαστέ πατέρα Λευθέρη Αργυρόπουλε, εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Γερμανίας. Αξιότιμη δήμαρχε της πόλης του Βούπερταλ, κύριε Μουκ. Ζεγκέατα Ευρώπο Μπογκαμάστα, Τεστάτ Βούπερταλ, Γιαμούκ. Αγαπητέ επίτιμε πρόεδρε της Ομοσπονδίας μας, κύριε Χρήστο Γαλανίδη. Αξιότιμε κύριε Γιώργο Λυσαρίδη, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης και Αθλητισμού. Από την Αυστραλία κοντά μας, ο εκπρόσωπος των Συλλόγων Ποντίων Αυστραλίας, Παναγιώτης Στεφανίδης. Αγαπητοί πρώην Προέδροι της Ομοσπονδίας μας, κύριε Μαυρίδη, κύριε Μπουρσανίδη και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων. Αγαπητή Αλίκη Παπαδοπούλου, σύζυγος του αείμνηστου Γιάννη Παπαδόπουλου. Αγαπητή Ευσταθία Εμμανουηλίδου, σύζυγος του αείμνηστου Τάκη Εμμανουηλίδη. Αγαπητή δημοσιογράφη, Βασίλης Βούλγαρος, Ευρωπολίτης, ο Φόρης ο Πεταλίδης από το Εύξηνος Πόντος και ο Γιώργος ο Γεωργιάδης από την ΕΡΤΡΙΑ. Αγαπητή μουσική, κύριε κύριε και Μανατζίδης, Ιωακιμίδης, Τυρεκίδης και τα αδέλφια Λάζος και Γιορτάνης Σαλονικίδης που θα μας διασκεδάσουν. Κοντά μας ο χειρούργος κύριος Σαββίδης Παναγιώτης. Αγαπητέ φίλε της Ομοσπονδίας μας, Ιορδανίδης Κυριάκος, Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ Μαύρης Θάλασσας και Κεντρικής Αρχιεργασίας. Από την Κύπρο κοντά μας, ο φίλος μας ο Αναστασιάδης Άλκης, πρόεδρος της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Ποντιακής Νεολαίας. Από τη Ρωσία καλωσορίζουμε την Βικτωρία Αραμπατζή, συντονίστρια νεολαίας ΑΕΣ Περιφέρειας Μαύρης Θάλασσας και Κεντρικής Ασίας. Επίσης καλωσορίζουμε από τη Ρωσία την κυρία Πόποβα Ευγενία, πρόεδρος Συμβουλίου Νεολαίας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ομοσπονδία. Να ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας και πάλι ο Αχιλλέας ο Βασιλιάδης και ο Γιώργος ο Γεωργιάδης που θα μας παρουσιάσουν το 37ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Στο σημείο αυτό θα παρακαλούσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, κύριο Νέστη Οσιπίδη, να απευθύνει χαιρετισμό. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, πριν σας απευθύνω τον χαιρετισμό της Ομοσπονδίας μας, θα σας παρακαλούσα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας αλλά και των 51 συλλόγων να σηκωθούμε όλοι για ένα λεπτό όρθιοι, γιατί είμαι σίγουρος πως όλοι γνωρίζετε ότι εχθές αγκάλιασαν τα ιερά χώματα της Καλαμαριάς ένα από τα πιο αξιαγάπητα τέκνα της. Εδώ και τρεις ημέρες ο δικός μας Χάρης Κλίν δεν είναι πια κοντά μας,
Ο δικός μας Χάρης Κλιν, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του το 33ο φεστιβάλ και θεωρώ πως ως ελάχιστη τιμή στη μνήμη του θα σας παρακαλέσω να κρατήσουμε ένας λεπτό σιγή. Αιωνία του η μνήμη. Ευγενική προσκεκλημένη, αγαπητά μας αδέλφια εδώ στην Ξενιτιά, αγαπητά μας παιδιά, εκ μέρους της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη και των 51 συλλόγων μελών της, σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς και την αγάπη όλων και σας καλωσορίζουμε στο 37ο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ. Σε ένα θεσμό τιμής και μνήμης της ένδοξης ιστορικής πορείας των προγόνων μας. Ένα χαρούμενο αντάμωμα όπου οι καρδιές των ξενιδεμένων ποντίων χτυπούν στο ρυθμό της Σέρας και του Κότσαρη. Αγαπητοί συμπατριώτες, η ίδρυση αυτή της Ομοσπονδίας για εμάς δεν ήταν απλά μια ιστορική πράξη. Ήταν η αφετηρία, ο σκοπός, το ηθικό χρέος απέναντι στους προγόνους μας που ξεριζώθηκαν, κακοποιήθηκαν, σφαγιάστηκαν και πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς. Είναι ο άδικος αγώνας, είναι ο δικός μας αγώνας για την αναγνώριση της γενοκτονίας, ο αγώνας για τη διατήρηση και τη συνέχιση του πολιτισμού και της ιστορίας μας. Είμαστε σήμερα εδώ, στο κέντρο της Ευρώπης, σαν μια γροθιά, με σεβασμό απέναντι στον φορέα, ο οποίος εδώ και 37 έτη συνδέει τους απανταχού ποντίους της Ομογένειας με καλές προθέσεις, με ευθύνη και αξιοπρέπεια, γνωρίζοντας το χθες, δημιουργώντας το σήμερα και χτίζοντας το αύριο. Ένα αύριο όπου οφείλουμε να δείξουμε τη δύναμή μας ενωμένη ως απόγονοι των Τραντέλαινων, ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το δίκαιο αίτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η παρουσία εδώ σήμερα εκπροσώπων των ομογειακών οργανώσεων της Διασποράς στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και με μία φωνή δηλώνουμε προς όλους τους ποντίους και μη πως είμαστε εδώ ίσοι προς ίσους, αποφασισμένοι να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες τους χθες και να σχεδιάσουμε το αύριο αφήνοντας παρακαταθήκη στη νέα γενιά. Πέρασαν πολλά χρόνια με διχασμένο τον οργανωμένο ποντιακό χώρο. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Πλέον δεν δικαιούμαστε να κάνουμε τα ίδια λάθη του παρελθόντος. Οι προσπάθειες και οι αγώνες πρέπει να καρποφορήσουν διότι η ιστορία γράφει και θα είναι σκληρή για όλους μας. Σας καλώ λοιπόν όλους να είσαστε συνοδοιπόροι σε αυτή τη νέα πορεία. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας και σας εύχομαι κάθε καλό για σας και τις οικογένειές σας. Κλείνοντας, θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω πρώτον την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους 13 συλλόγους μέλη της ευρύτερης περιοχής της Ρινανίας Βεσφαλίας. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ όλους τους Έλληνες και πόντιους επιχειρηματίες που στήριξαν οικονομικά αυτό το φεστιβάλ και θα μου επιτρέψετε ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ και δημόσιο ευχαριστώ πρώτα στον κύριο Μπόρις Μουζενίδη, τον ιδιοκτήτη της εταιρείας Ελλημέρ, ο οποίος στήριξε αυτό το φεστιβάλ, και ένα ιδιαίτερο μεγάλο ευχαριστώ σε έναν δικό μας άνθρωπο, ένα μέλος πλέον της Ομοσπονδίας Ποντίων Ευρώπης, στον αδελφό και αγαπητό μας Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος ως μέγας χορηγός στήριξε οικονομικά αυτό το φεστιβάλ και ο οποίος γνωρίζω ότι έκανε τεράστιες προσπάθειες για να είναι εδώ. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους αυτούς, γιατί χωρίς αυτή τη βοήθειά τους το φεστιβάλ θα είχε κάποιες ελλείψεις. Να είστε καλά!
Παρακαλούσα να έρθει στο βήμα ο Νίκος ο Νικολαίδης, ο συντονιστής της νεολαίας της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων στην Ευρώπη. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί νέες και νέοι, σας καλωσορίζουμε από καρδιάς στο 37ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών Νεολαίας της Ομοσπονδίας μας. Για τη Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας, το Φεστιβάλ ήταν ανέκαθεν ένα πολιτιστικό αντάμωμα όλων των προσώπων που κάτι ιδιαίτερο μας ενώνει. Μεγαλώνοντας αυτόν τον χώρο και συνειδητοποιώντας με τον καιρό ότι αυτό το κάτι είναι τελικά οι ρίζες μας, ο πολιτισμός μας, μα προπάντων η αγάπη προς το στοιχείο. Έτσι υπάρχει ένα γερό νήμα που κινείται προς ένα βασικό στόχο. Ο αγώνας για τη δικαιοσύνη, τη ρωμιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι οι προγόνοι μας ακόμη δεν έχουν δικαιωθεί. Εμείς εδώ στο εξωτερικό, σε μια κοινωνία κάθε άλλο παρά ελληνική, πόσο μάλλον ποντιακή, χορεύοντας χέρι-χέρι, συνεχίζουμε την προσπάθεια της διατήρησης της παράδοσης και του πολιτισμού. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στις διασκέψεις και τα συναπαντήματα των νέων, που χάρη σε αυτές τις επιλογές έχουμε σήμερα τα εφόδια να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με συνείδηση, αποφασιστικότητα και αγώνα. Έτσι και το φετινό φεστιβάλ που αποτελεί θεσμό της Ομοσπονδίας μας είναι το αντάμωμα που προαναφέραμε όλων των προσώπων που κάτι ιδιαίτερο μας ενώνει. Ευχόμαστε ένα υγιής και επιτυχημένο φεστιβάλ. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, δυστυχώς τεχνικού προβλήματος δεν θα μπορέσουμε από κοντά μας τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αμανατίδη Γιάννη. Θα παρακαλούσα τον Πάτερ Ελευθέριο να απευθύνει χαιρετισμό. Χαιρετισμός στο 37ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών Νεολαίας. Ο χαιρετισμός είναι του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας και Κεντρώας Ευρώπης κ. Αυγουστίνου, του πνευματικού μας πατέρα, και έχω την τιμή να τον απαγγείλω εγώ σήμερα εδώ στο 37ο Φεστιβάλ. Εκλεκτοί φίλοι, αγαπητοί μου νέοι και νέες, μέσα στη φετινή πασχαλινή περίοδο έφτασε και μία ελπιδοφόρα, πραγματικά αναστάσιμη είδηση. Το μεγάλο μοναστήρι της Παναγιάς μας στο όρος Μελά θα ανοίξει σύν Θεό πάλι τις πύλες του για να προσέλθει, χειροκροτήστε, ευχαριστώ, για να προσέλθει στη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου ο τίμιος κλήρος και η φιλόδεη πιστή από όλη την οικουμένη με πρώτο τον πρώτο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον Οικουμενικό Πατριάρχη μας κύριο Βαρθολομαίο. Θα σημάνει πάλι η καμπάνα, θα ευωδιάσουν στον τόπο τον ιερό τα εκλεκτά θυμιάματα,
θα ηχήσουν οι μελήρητες ψαλμωδίες, ενώ ο Πατριάρχης του Γένους θα τελεί την Θεία Ευχαριστία, το μυστήριο της ζωής και της σωτηρίας. Και όπως συμβαίνει καμιά φορά στο άκουσμα μιας χαρμόσυνης είδησης, έτσι και τώρα η χαρά της καρδιάς θα κινήσει τα πόδια σε χορό παραδοσιακό, μια από τις πιο ευγενείς μορφές έκφρασης του ανθρώπου. Σήμερα, λοιπόν, στο Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών Νεολαίας γιορτάζουμε το καλό αυτό νέο, αλλά και όλα εκείνα τα πράγματα για τα οποία είμαστε ευγνώμονες, καμαρώνοντας τους νέους και τις νέες μας στους λεβέντικους ποντιακούς χορούς. Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των συλλόγων της Ομοσπονδίας, όπως επίσης και όλους όσοι με μεράκι και κόπο πολύ συμβάλλουν ώστε να παραμένει η πανευρωπαϊκή αυτή εκδήλωση στην κορυφαία θέση των πολιτιστικών πραγμάτων της ομογένειας. Ιδιαιτέρως όμως συγχαίρω τις νέες και τους νέους χορευτές και τους μουσικούς για την ομορφιά που μας χαρίζουν. Εύχομαι από καρδίας να έχετε όλοι πάντοτε όλα τα καλά του Θεού. Ο Γερμανίας, ο Μητροπολίτης σας, Γερμανίας Αυγουστίνος. Θα παρακολούσα την πρόεδρο του τοπικού Ποντιακού Συλλόγου Βούπερταλ, κυρία Καβούκη Σοφία, να απευθύνει χαιρετισμό. Ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα τον Δήμαρχο της πόλης του Βούπερταλ, τον κύριο Μούκε, να απευθύνει χαιρετισμό. Sehr geehrter Herr Mucke, Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal, ich würde Sie bitten, ein Grußwort auszusprechen. Dankeschön. Und
Herzlich willkommen hier in Wuppertal zum Festival Pontischer Volkstänze. Und ich freue mich riesig, dass Sie alle hier zum wiederholten Male Gast in Wuppertal sind und dass der Verband der Vereine der Griechen aus Pontos dieses wunderbare Fest hier veranstaltet. Und deswegen begrüße ich stellvertretend den Vorsitzenden des Verbands, Herrn Ossipidis. Und natürlich besonders herzlich begrüße ich auch den gastgebenden Verein aus Wuppertal, Akritas. Und freue mich, dass hier viele Gäste aus verschiedenen Ländern Europas gekommen sind. Und ich muss sagen, ist ja mein erstes Mal, wo ich das erleben darf. Ich war eben sehr, sehr, sehr beeindruckt von den Tänzern und Tänzern. 1500 junge Menschen, echt beeindruckend, tolle Kostüme, tolle Tänze, tolle Musik. Ich freue mich gleich auf mehr davon. Und das ist das Schöne an Wuppertal, wir haben ja so viele Kulturen, weil Wuppertal eine weltoffene, eine tolerante Stadt ist. Fremdenhass und Intoleranz haben hier keine Chance. Hier bei uns in Wuppertal leben Menschen aus rund 160 Nationen und Kulturen friedlich zusammen. Und vor allem Griechen leben seit vielen Jahrzehnten, seit über 50 Jahren hier in dieser Stadt. Wir sind Kollegen, Freunde, Nachbarn. Und das ist, finde ich, der richtige Weg, so geht's, dass man zusammenlebt, egal woher jemand kommt, egal welche Sprache jemand spricht, welche Religion jemand hat, welche demokratische Weltanschauung. Für mich steht der Mensch im Mittelpunkt und deswegen sind wir hier in Wuppertal, alles Wuppertalerinnen und Wuppertaler. Aber trotzdem ist es wichtig, bei aller Integration, bei allem Zusammenleben, dass man auch seine kulturelle Identität bewahrt und sie auch weitergibt an die Kinder und an die Enkelkinder. So wie es heute ja auch gezeigt worden ist, denn das hat was auch mit der eigenen Nation, mit der Herkunft zu tun, auch wenn man schon lange, lange Jahre eine andere Heimat gefunden hat und die Kinder und die Enkelkinder hier geboren sind. Aber trotzdem hat das was mit Identität zu tun und ich finde, man kann auch dadurch voneinander lernen und sich gegenseitig bereichern. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass das Festival zum vierten Mal hier zu Gast ist und wünsche allen heute Abend einen wunderbaren Abend und ich sag mal bis bald. Θα παρακαλούσω την κυρία Πρόξενο, την κυρία Παπακοσταντίνου να απευθύνει χαιρετισμό. Ευχαριστώ. Και με αυτή την πολύ ωραία εικόνα, αυτές τις
καταπληκτικές στολές και άλλες τόσες που περιμένουν έξω. Να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και να ευχηθώ καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλούσα να απευθύνει χαιρετισμό ο φίλος μας από τη μακρινή Αυστραλία, ο εκπρόσωπος των Ποντιακών Σωματείων της Αυστραλίας, Παναγιώτης Στεφανίδης. Ευχαριστώ. To the Honourable Mayor of Wuppertal, Andreas Mucke. This is wrong. Sehr geehrter Bürgermeister von Wuppertal, Herr Andreas Mucke. Präsident des Verbandes der Verein der Griechen aus Pontus Europa, Herr Ernestio Sibidis. Ehrengäste, meine Damen und Herren. Και εδώ σταματάνε τα γερμανικά, κύριε Συγγέρη. Εκ μέρους του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας, Παναγιώτη Παπολίδη, και τα μέλη μας, στέλνουμε όλη την υποστήριξη και την αγάπη από τη μακρινή μας Αυστραλία στην ατελείωτη έργο σας να διατηρήσετε και να εξελίσσετε την ποντιακή ταυτότητα. Η ταυτότητα είναι τα θεμέλια της κουλτούρας μας. Καθορίζει την προοπτική μας στον κόσμο από την κοινότητα στην οποία ανήκουμε. Κυρίες και κύριοι, είμαστε απόγονοι μιας φυλής ανθρώπων που υπέστη γενοκτονία και εξακολουθεί να καταπλήσει τον κόσμο με την επιθετική του θέληση, όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να λάμψει.